Σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κύριοι διευθυντές των σχολείων, κυρίες και κύριοι αγαπητοί μαθητές, είναι χρέος του κάθε ανθρώπου που θέλει να ζήσει έγκυμα, συνειδητά και υπεύθυνα, να στοχάσετε πάνω στην ιστορία του έθνους του και να προσπαθεί να επισημάνει το νόημα των μεγάλων επαιτίων. Των επαιτίων εκείνων που αποτελούν ορόσημα και έχουν στηθεί για να σημαδεύουν τις ακρότατες επιδόσεις του. Ένα τέτοιο ορόσημο και ταυτόχρονα η μέρα λαμπρής μνήμης αποτελεί 25η Μαρτίου 1821 που σηματοδοτεί την εθνική μας παλιγενεσία και εδραιώνει τη συνείδηση της ιστορικής μας παρουσίας που μας καθιέρωσε ως έθνος μοναδικό. Σήμερα, ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η μέρα φορτωμένη από αισθήματα λατρείας για την Παναγία και ευγνωμοσύνης για το χαρμόσυνο άγγελμα που έφερε ο Αρχάγγελος στον κόσμο, αλλά και η μέρα μνήμης του μεγαλείου του αδούρωτου λαού μας, τιμούμε εκείνους που έδωσαν τον αγώνα για τη λύτρωση του γένους μας από το σκότος της τουρκικής σκλαβιάς και που με ανίποτες θυσίες απελευθέρωσαν την Ελλάδα από τον Οθωμανικό σιγό. Εκείνους που μετά από αιώνες καταπίεσης και τυραννίας ενεργοποίησαν τη συνείδηση του έθνους. Εκείνους που κατόρθωσαν κυριολεκτικά μέσα από τη στάχτη να συγκροτήσουν κράτος ικανό να ενταχθεί στον χώρο των ελεύθερων κρατών. Οι Έλληνες αγωνιστές του 1821 μας καλούν να στρέψουμε με περίσκεψη το βλέμμα και τη σκέψη προς τα ιστορικά γεγονότα της εποχής και να συνειδητοποιήσουμε τη σπουδαιότητά τους όχι μόνο για τη χρονική συγκυρία κατά την οποία συνέβησαν, αλλά και για το παρόν και πολύ περισσότερο για το μέλλον. Στην τρισχιλιετή διαδρομή του ελληνισμού, η μεγάλη εθνικεσία του 1821 αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα φωτεινότερα ορόσημα. Απέδειξε στα έθνη ότι η αγωνιστικότητα και η ισχυρή θέληση ενός λαού μπορούν να ανατρέψουν την ιστορική του πορεία. Απέδειξε για μια ακόμα φορά και σε εμάς τους Έλληνες τη θαυματοποιώ δύναμη του γένους μας, τις αρετές και τις δυνατότητές μας όταν πορευόμαστε υπό συνθήκες εθνικής ενότητας. Ο εθνικός μας ποιητής, Διονύσιος Σολωμός, στον ύμνο στην Ελευθερία, περιγράφει ανάγλυφα τη ζωή των Ελλήνων υπό την τουρκική σκλαβιά. Για τους Έλληνες δεν είχε η ζωή γλυκάδες και λουλούδια, δεν είχε η άνοιξη χαρές και τα πουλιά τραγούδια. Ωστόσο, παρά τις σκληρές δοκιμασίες, τη θλίψη και τον πόνο, το αθάνατο ελληνικό φρόνημα παρέμενε άκαμπτο και ο πόθος των Ελλήνων για ελευθερία ολοένα και μεγάλωνε. Τη σπουδαιότερη κατάκτηση του ελληνικού γένους αποτελεί το γεγονός ότι επί 400 χρόνια σκλαβιάς αντιστάθηκε και διατήρησε ζωντανή την ταυτότητά του, τη συνείδηση της εθνικής του υπόστασης και την ορθόδοξη πίστη του. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ομολογεί χαρακτηριστικά. Όταν πιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και ύστερα υπερπατρίδος. Το Μάρτιο του 1821 ήρθε και η δεύτερη κατάκτηση. Το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος», που συγκλώνησε και τάραξε όλη την Ευρώπη για τον θρόνο του Σουλτάνου, ενέπνευσε στους υπόδουλους Έλληνες το όραμα της ελευθερίας, δίνοντάς τους παράλληλα όθηση και δύναμη για την εκπλήρωσή του. Αυτό διατύπωσαν και οι ίδιοι στην προκήρυξή τους όταν ξεσηκώθηκαν. Ομοφόνος, αποφασίσαμε όλοι, ή να ελευθερωθούμε ή να αποθάνουμε. Το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος» είναι ικανό να εξηγήσει γιατί οι πλατφικοί της Επανάστασης έδωσαν ηρωικές μάχες, γιατί οι κληρικοί, αντίθετα με τις επιταγές της πίστης μας, έπιασαν τα όπλα και πολέμησαν για την ελευθερία, γιατί οι προεστοί προσέφεραν την περιουσία τους στον αγώνα του έθνους, γιατί οι απλοί αγωνιστές θυσίασαν τη ζωή τους στα πεδία των μαχών για την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Η Επανάσταση που κηρύχθηκε στις 25 Μαρτίου δεν υπήρξε ένα τυχαίο ξέσπασμα ενός καταπιεσμένου λαού. Αποτέλεσε την απόλυξη μιας πολύχρονης διαδικασίας εθνικής αφύπνισης, η οποία συντελέστηκε από το προεπαναστατικό έργο Ελλήνων διανοημένων όπως του Ρήγα Θεραίου και κυρίως
από το εθνογενετικό έργο του Ισαγωστόλου και Εθνομάρτυρα Αγίου Κοσμάτου Εκτολού, ο οποίος περιόδευε χρόνια ολόκληρα την Ελλάδα και προετοίμασε τον αγώνα, μιλώντας για την ανάγκη να χρηστούν σχολεία, στηρίζοντας την πίστη, φλογίζοντας τις ψυχές των υπόδουλων χριστιανών. Ο ξεσηκωμός των Ελλήνων το 1821 επιβεβαιώνει την ευόδοση του έργου του, που διασφάλισε την αντίσταση των υπόδουλων Ελλήνων στον συστηματικά επιδιωκόμενο αφελινισμό τους από τους Οθωμανούς και την άκαμπτη προσήλωσή τους στα αιώνια χαρακτηριστικά του γένους μας, τον πατριωτισμό, την πίστη, τον αγώνα για την ελευθερία και τον ανθρωπισμό. Η Ελληνική Επανάσταση εσαρκώνει όλο το μεγαλείο και τα ιδανικά της φυλής μας. Ο ξεσηκωμός των Ελλήνων καταδικάζεται ομόφωνα από τους μονάρχες και ηγεμόνες της Ευρώπης. Το ξεκίνημά του καταπνίγεται από τον Οθωμανικό δεσποτισμό με σφαγές και ολοκαυτώματα. Στην αιματοπότηση Χίων, στα Ψαρά, στο Μεσολόγγι, η Οθωμανική θηριωδία αφήνει πίσω της εκατόμβες θυμάτων. Όμως οι αγώνες και οι θυσίες των Ελλήνων διαδίδονται σε όλο τον κόσμο. Η Δύση συγκλονίζεται από τον μακροχρόνιο, άνισο και αντίξω ενάντια στην τρομοκρατία αγώνα. Συγκινείται από τον ηρωισμό και το πάθος των Ελλήνων αγωνιστών. Ήρωες όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Μακρυγιάννης, ο Ανδρούτσος, ο Κανάρης, ο Υψηλάντης, ο Νικηταράς, ο Πότσαρης, η Πουπουλίνα, η Μαντώ Μαυρογένους, ο Παπαφλέσσας, ο Μιαούλης, ο Διάκος, αλλά και ανώνυμοι Έλληνες, γνήσιοι απόγονοι των ηρώων του Μαραθώνα και της Αλαμίνας, με το φρόνημα και τις θυσίες τους, οδήγησαν στην ανατροπή του αρνητικού πολιτικού κλίματος και στην πραγμάτωση του οράματος της ελευθερίας. Ο ηρωισμός των Ελλήνων γράφτηκε με ελεξίδηλα γράμματα στις μάχες στο Μανιάκι, στα Δερβενάκια, στο Σούλι, στο Μεσολόγγι, στη Γραβιά, στο Βαλτέτζι, στην Αλαμάδα και σε κάθε περιοχή των επαναστατημένων Ελλήνων. Το 1821, με την αγιασμένη Ελληνική Επανάσταση, διαφυλάσσει υποδείγματα μορφών και προτύπων, αποτυπωμένα όχι μόνο στα αγάλματα που στείνονται στην μνήμη τους, αλλά πρωτίστως στις καρδιές αυτών που θέλουν να ζήσουν την ελευθερία ως προσωπικό τους βίωμα. Η 25η Μαρτίου, διπλή γιορτή ελευθερίας, ζωντανεύει για μια ακόμα φορά μορφές που, έχοντας συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα της εσωτερικής ελευθερίας του ανθρώπινου προσώπου, αγωνίστηκαν με σταθερή πίστη, απαράμιλο ηρωισμό και εθνική ομοψυχία για την κατάκτηση της εξωτερικής τους ελευθερίας. Κυρίες και κύριοι, η 25η Μαρτίου δεν επιτρέπει και δεν συγχωρεί τη λύθη. Απαιτεί εθνική ενότητα και ομοψυχία. Αυτό είναι το ιστορικό μας χρέος απέναντι στις επερχόμενες γενιές των Ελλήνων. Αυτή είναι η πιο πολύτιμη για μας εθνική κληρονομιά, που δικαιώνει αυτούς που θυσιάστηκαν διαχρονικά για το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Οφείλουμε αιώνια τιμή και ευγνωμοσύνη στους ήρωες και αγωνιστές του 1821, στους γνωστούς, αλλά και σε όλους όσοι παρέπλαναν αφανείς και έπεσαν στα πεδία των μαχών, προκειμένου σήμερα εμείς να μπορούμε να απολαμβάνουμε το μέγιστο αγαθό της ελευθερίας. Τιμή και δόξα στους αφάνατους αγωνιστές του ελληνισμού. Τιμή και δόξα σε αυτούς που αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Ζήτω 25η Μαρτίου 1821. Ζήτω